Με μάσκες, αυξημένα τεστ και χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού θα χτυπήσει αύριο το πρωί το πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας. Μετά από πολύμηνη τηλεκπαίδευση, οι μαθητές θα επιστρέψουν και πάλι στα θρανία. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πλήρως μόλις 59.000 παιδιά, την ώρα που η επικρατούσα μετάλλαξη χτυπά πολύ περισσότερο τους ανηλίκους. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα κρούσματα που εντοπίζονται σε καθημερινή βάση στα παιδιά έχουν τετραπλασιαστεί. Το ποσοστό από τα δεδομένα που έχουμε από το Υπουργείο είναι ακόμα χαμηλό. Στα παιδιά 12-15 είναι μονοψήφιο και στα 15-17 είναι διψήφιο, αλλά είναι κάτω από 20%. Περιμέναμε ότι αρχικά θα είναι χαμηλό, διότι άνοιξε η πλατφόρμα μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές. Μαθητές άνω των 12 ετών θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες είτε με επιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε με βεβαίωση νόσησης, είτε με δήλωση αρνητικού self-test, το οποίο αφορά όλους τους ανεμβολίαστους μαθητές και θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Κατ' εξαίρεση η αυριανή μέρα που θα προσκομίσουν προσερχόμενοι στο σχολείο. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ δύο φορές την εβδομάδα με κόστος δικό τους. Υπολογίζουμε ότι μπορούν να έχουν μια αύξηση της μετάδοσης της τάξης του 16 με 18% με ένα maximum στα 20%. Μπορούμε να φτάσουμε να δούμε γύρω στα 4.600 κρούσματα σε ημερήσια τιμή. Σε περίπτωση που εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα, τότε το παιδί απομακρύνεται από το σχολείο και τίθεται σε καραντίνα για 10 ημέρες τουλάχιστον. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές της ίδιας αίθουσας υποβάλλονται σε δύο εργαστηριακά τεστ, ενώ όσοι έχουν πιο στενή επαφή με το κρούσμα θα ελέγχονται καθημερινά με 2 rapid και 5 self-test. Το τμήμα θα κλείνει όταν το 50% συνένας μαθητής βρεθεί θετικός στον ιό. Τη μέρα 0, αμέσως δηλαδή, θα γίνεται rapid test. Πέρσι ήταν πολύ σημαντικό να σταματήσουμε τη διασπορά στο σπίτι. Δηλαδή να εμποδίσουμε το παιδί από το να διασπείρει τον ιό στον μπαμπά, στη μαμά, στον παππού, στη γιαγιά. Φέτος έχουμε το μοναδικό δώρο της επιστήμης στο εμβόλιο. Αύριο το πρωί, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν τον καθιερωμένο αγιασμό στα προάβλια, ενώ οι γονείς θα μείνουν εκτός. Ανάλογα με τις αποφάσεις του σχολείου, ο αγιασμός θα γίνει από τις ιερείς και μέσα στις τάξεις.